Κωνσταντίνε, και εσύ εδώ με τους συμπαίκτες σου, προπόνηση καθημερινά εδώ στο στάδιο, προετοιμασία. Θεωρείς ότι τέτοιες προετοιμασίες είναι αναγκαίες για παιδιά σαν και εσάς για να είστε κοντά στον αθλητισμό και φυσικά στο μπάσκετ που αγαπάτε τόσο πολύ? Εννοείται, γιατί πρέπει να, εννοείται να προετοιμαστούμε για τη σεζόν και να, για να έχουμε, να καταφέρουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Έχεις ξανακάνει τέτοια προετοιμασία τα προηγούμενα χρόνια? Είναι η πρώτη φορά με τον κύριο Καζάκο που κάνει αυτή την προετοιμασία? Είναι η πρώτη φορά φέτος που κάνουμε με τον Γκος Καζάκο και πάει αρκετά καλό φέτος. Αγωνίζεσαι στο εφηβικό, έτσι, στο εφηβικό τμήμα? Στο εφηβικό και στο παιδικό. Η φετινή χρονιά, οι στόχοι σας, έχετε οριοθετήσει κάποιους στόχους με τον προπονητή σου και τους συμπαίκτες σου? Όχι ακριβώς, απλά να αποφάσουμε να παίξουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Στο σπίτι, οι γονείς σου σε στηρίζουν στην αθλητική σου δραστηριότητα, ειδικά με τον μπάσκετ? Ναι, με στηρίζουν πάρα πολύ και εκείνοι ελπίζουν το ίδιο μας να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εύχομαι ολόψυχα καλή πορεία. Δημήτρη, εσύ είσαι ο αρχηγός του εφηβικού τμήματος του Φίβου. Θα ήθελα να μου πεις πώς πήγε η χρονιά και πώς βλέπεις τη νέα χρονιά. Βέβαια, είχαμε και το πρόβλημα με τον COVID. Εγκλωβιστήκατε, δυστυχώς δεν μπορούσατε να προπονηθείτε ούτε να παίξετε αγώνες. Θεωρείς ότι αυτό το πρόβλημα θα φύγει με τον καιρό ή θα παραμείνει και τη νέα χρονιά να μην έχουμε αγώνες και προπονήσεις φυσικά? Η χρονιά πέρσι τα είχαμε πολύ καλά πέρσι. Τώρα δουλεύουμε στην προετοιμασία, κάνουμε βάδι, προπονήσεις μπάσκετ για να δυναμώσουμε. Να γίνουμε καλύτεροι και να πάμε καλύτερα την νέα χρονιά. Πιστεύω πως θα φύγει το πρόβλημα του κορονοϊού. Θα επιστρέψουμε στα γήπεδα όλοι. Σαν αθλητή, σε πήγε πίσω αυτό το κλείσιμο? Γιατί ένας μπασκετμπολίστας προφανώς και χρειάζεται γήπεδα. Σε ένα βαθμό, ναι. Αλλά κάναμε προπονήσεις. Όχι προπονήσεις, σύμφωνο. Ατομικές προπονήσεις. Κάναμε τη καραντίνα. Πολύ ωραία. Και διατήρησαμε τη φορά μας, το πω έτσι. Έχεις καλή συνεργασία με τον κύριο Καζάκο? Ναι. Θεωρείς ότι σου δίνει κάποιες οδηγίες, κάποιες γνώσεις που χρειάζονται να κατέχει ένα παιδί όπως εσύ? Ναι. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καζάκο, είναι ο δεύτερος χρόνος συνεργασίας με το Φίβο της ΚΟ. Θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για αυτή τη συνεργασία. Ξεκίνησε λίγο περίεργα, η αλήθεια. Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά και το πρώτο που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω και το σύλλογο, σαν σύλλογο, αλλά και τον πρόεδρο, τον Νίκο Μημερίνη, και όλους οι οποίοι μου στάθηκαν, με αγκάλιασαν, και εγώ πρόσφερα σίγουρα στο σύλλογο, αλλά αυτοί πρόσφεραν πολύ παραπάνω σε μένα, με φρόντισαν. Ήμουν ένα νέο παιδί εδώ που έκανα και τη θητεία μου πέρσι, ως φαντάρος. Δεν έχω να πω πάρα πολλά. Είναι ένα σύλλογο ο οποίος, ενώ είναι σε ένα νησί το οποίο εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, δεν είχα ξαναέρθει. Είναι πάρα πολύ οργανωμένος σε όλα τα κομμάτια του. Και αυτοί οι άνθρωποι ανιδιοτελώς προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο και για το σύλλογο αλλά και για το νησί αθλητικά. Σπανίζει να βρει σύλλογους σε τοπικά πρωταθλήματα τα οποία να προσπαθούν να προάγουν τον αθλητισμό με τον σωστό τρόπο και προσπαθούν να το κάνουν όσο πιο καλά μπορούν. Αυτό πραγματικά σπανίζει. Ακόμα και σε ομάδες, σε συλλόγους οι οποίοι είναι σε υψηλότερες κατηγορίες. Κύριε Καζάκο, γυμναστής και προπονητής των τμήματων υποδομών, θα ήθελα να μου πείτε το πλάνο που έχετε θέσει εσείς και η διοίκηση για αυτά τα παιδιά. Και για τους έφηβους και για τα μικρότερα παιδιά. Βραχυπρόθεσμα, το πλάνο μας είναι τα παιδιά όσο πιο γρήγορα να αναπτύξουν δεξιότητες τις οποίες θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν αργότερα. Είτε είναι η φυσική κατάσταση, είτε η ατομική τεχνική στο μπάσκετ. Και τακτική προφανώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τα πιο απλά βήματα, να δούμε πού έχουν λείψει τα παιδιά, ειδικά τώρα στη μεταβατική, για τα αγωνιστικά προφανώς τμήματα, και να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις για τη συνέχεια. Προσπαθούμε να δημιουργούμε ομογενή τμήματα με πάνω κάτω ίδιο επίπεδο παιδιά στην προπόνηση. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ηλικία, το ηλικιακό γκρουπ, αλλά όσο το να υπάρχει ομοιογένεια στο τμήμα. Όσον αφορά το εφηβικό και τα πιο αγωνιστικά τμήματα, βραχυπρόθεσμα θέλουμε σίγουρα να κάνουμε μια πολύ καλή χρονιά. Θέλουμε σίγουρα να κοιτάμε προπόνηση στην προπόνηση, δεν κοιτάμε μακριά. Κοιτάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φτάσουμε τους στόχους μας. Μακροπρόθεσμα τώρα. Θέλει ο σύλλογος να προάγει σίγουρα τα παιδιά του στο αντρικό τμήμα. Σίγουρο είναι αυτό.
και όταν γυρίσουν κάποια στιγμή με το καλό, αν πάνε φοιτητές στο νησί, να έρθουν να παίξουν για το φίβο. Είτε βρίσκεται στο τοπικό, είτε βρίσκεται μια μεγαλύτερη κατηγορία. Κύριε Καζάκο, βλέπουμε έχετε ξεκινήσει εντατικά την προετοιμασία των αγωνιστικών τμήματων των υποδομών του φίβου ΚΟ. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα για αυτή την προετοιμασία. Χαίρετε και από μένα. Ξεκινάμε με τη μεταβατική, όχι την προετοιμασία μας. Η προετοιμασία θα στάρτησε λίγο καιρό. Έχουμε ξεκινήσει πολύ απλά, με πολύ μικρή επιβάρυνση στα παιδιά. Δεν μπορούν να αντέξουν από την καραντίκ μεγάλη επιβάρυνση. Άρα τους ξεκινάμε με πολύ μικρές ασκήσεις ατομικής τεχνικής και ξεκινάμε και λίγα βάρη για τη μεταβατική μας. Έχουν ξεκινήσει όλα τα τμήματα αγωνιστικά, εκτός του αντρικού μας. Τρεις φορές την εβδομάδα κάνουν προπόνηση, σε χαλαρούς ρυθμούς, αλλά με μία ώρα και 10 λεπτά. Ποια ακριβώς τμήματα έρχονται εδώ στο στάδιο και γυμνάζονται? Εδώ έρχεται μόνο το παιδικό και το εφηβικό. Σε γκρουπ των 3 με 2 άτομα. Πλάνο προετοιμασίας, χρονικό διάστημα δηλαδή. Της μεταβατικής. Ναι. Η μεταβατική μας θα διαρχίσει όσο έχουμε τα γήπεδα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν μπορέσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου, σίγουρα θα κάτσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Θα πάρουμε ένα 15ήμερο ρεπό μέχρι 15 Αυγούστου και θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας. Άγγελε, είσαι αρχηγός του παιδικού τμήματος του φίβου. Πώς πάει η προετοιμασία? Μια χαρά. Εδώ κάνουμε βάρη. Είσαι ευχαριστημένος από τον προπονητή σου γενικά από την προετοιμασία, από τις συνθήκες που βρίσκεις στην ομάδα? Ναι. Υπάρχει κάποιο παράπονο με τον σύλλογο? Όχι, όλα είναι μια χαρά. Είμαι ευχαριστημένος. Ποιοι είναι οι στόχοι σου σαν αθλητής, να φτάσεις μια μέρα να αγωνιστείς όχι μόνο στο αντρικό και την αθλητή? Θα θέλεις κάποια στιγμή να φύγεις εκτός ΚΟ και να αγωνιστείς σε μια ομάδα μπάσκετ? Άμα είναι η δυνατότητα, ναι. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε να κάνουμε και αντίστροφο, δηλαδή. Οκ, ίσω.